Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Πάω 24. Εδώ μέχρι και τις 9. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Σε αυτή τη νέα έτσι κανονικότητα που ζούμε λόγω κορονοϊού. Η τηλεργασία είναι στο full. Έτσι και εμείς θα πάμε μέχρι τις 9 για να αναφέρουμε, να συζητήσουμε όλα όσα είναι στην επικαιρότητα. Όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, αυτές τις μέρες το κομμάτι που έχει να κάνει με τα του ΠΑΟΚ, αυτά καθ' αυτά είναι λίγο σε δεύτερη μοίρα, καθώς η αγωνιστική δράση προφανώς και έχει ανασταλεί από παντού. Άλλα πράγματα αποτελούν προτεραιότητα και είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό. Οπότε και εμείς ακολουθούμε αυτήν την κατάσταση. Βέβαια, όπως λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, το γεγονός ότι προσπαθούμε να ξεπεράσουμε το πρώτο σοκ μέσα εισαγωγικά που έχει να κάνει με το ότι οι ομάδες μπαίνουν ουσιαστικά στον πάγο, δεν υπάρχουν πρωταθλήματα πουθενά, έτσι, και μέσα από αυτή τη διαδικασία χρειάζεται ένας χρόνος μέχρι να δούμε τα επόμενα βήματα. Σιγά σιγά αρχίζουμε να βλέπουμε κινήσεις που έχουν να κάνουν με το από εδώ και πέρα, και πάντα στη λογική ότι δεν ξέρουμε το τι μέλη γενέστε με την έξαρση του κορονοϊού. Έτσι. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε σήμερα 16 Μαρτίου ότι, ξέρω εγώ, 30 Μαρτίου θα είμαστε σε θέση να ξαναξεκινήσουν τα πρωταθλήματα και να γίνει αυτή η κουβέντα. Οπότε, όπως βλέπετε, οι ομοσπονδίες, οι ομάδες αρχίζουν να ψάχνουν έτσι λίγο εναλλακτικές εν ώψη της συνέχειας. Θα δούμε κατά πόσο μπορεί να υπάρξει συνέχεια της σεζόν σε κάποια φάση. Εγώ σήμερα που μιλάμε δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Μου φαίνεται έτσι αρκετά περίεργο το να γίνει κάτι τέτοιο. Μου φαίνεται αρκετά δύσκολο. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το ξέρουμε, δεν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά. Οπότε αρχίζει να γίνεται κουβέντα για το πώς θα λειτουργήσουν οι ομάδες από εδώ και πέρα. Μην ξεχνάμε ότι με απόφαση της πολιτείας έχουν απαγορευτεί και οι προπονήσεις. Έτσι. Μην έχουμε μόνο στο νου μας ότι έχει ανασταλεί το πρωτάθλημα και όλα αυτά. Έχουν απαγορευτεί και οι προπονήσεις μέχρι τις 27 του μήνα σε πρώτη φάση. Οπότε ούτε προπονήσεις μπορούν να γίνουν από τις ομάδες. Είναι μια κατάσταση έτσι πολύ πρωτόγνωρη και αυτό που παίζει φυσικά το πιο μεγάλο ρόλο, το πιο μεγάλη σημασία μάλλον, συγγνώμη, είναι το να είναι όλοι υγιείς, το να τηρούν όλοι, και μιλάω και για τα μέλη των ομάδων, τους παίκτες, τους προπονητές, τους ανθρώπους των ομάδων, να τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε να μην προσβληθούν από τον ιό. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι μπορεί να γίνει σιγά σιγά με το συγκεκριμένο θέμα που έχει να κάνει με το κορονοϊό και όχι με το ποδόσφαιρο και πότε αυτό θα επιστρέψει και αν θα έχουμε πρωτάθλημα. Αυτό σε αυτή τη φάση δεν είναι δευτερεύον, είναι κάτι που αναμενόμενα δεν μπορεί να απασχολεί τη μεγάλη μάζα του κόσμου, τους ανθρώπους των ομάδων, τους ανθρώπους των ομοσπονδιών, έτσι, που ασχολούνται και με άλλα πράγματα. Δεν ασχολούνται μόνο με το καθαρά ποδοσφαιρικό, δηλαδή με το θα παίξει ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Το να παίξει ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, για παράδειγμα, την πρώτη αγωνιστική του play-off, δεν είναι μόνο το παιχνίδι αυτό καθ' αυτό. Είναι διάφορα άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με εμπορικά, με τηλεοπτικά. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι κάτι που επεξεργάζονται ουσιαστικά οι άνθρωποι που έχουν να το επεξεργαστούν. Έτσι. Βλέπετε ότι, το είπαμε και πριν με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, ότι αύριο είναι να γίνει μια συζήτηση, τηλεδιάσκεψη μάλλον της UEFA, για το θέμα του Euro. Έτσι, αντιλαμβανόμαστε ότι όταν έχει ανασταλεί το NBA, όταν γίνεται κουβέντα για το τι θα γίνει με το Euro και πόσο πίσω θα πάει το να μην γίνει το καλοκαίρι και να γίνει είτε το Δεκέμβριο είτε του χρόνου. Καταλαβαίνετε ότι το να συζητήσουμε για το αν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα είναι κάτι αρκετά μακρινό. Έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση, με αυτήν πορευόμαστε και βέβαια το οποίο πρέπει να έχουμε όλοι στο νου μας είναι ότι πρέπει να προσέχουμε όλοι, πρέπει όλοι να έχουμε βάλει πάνω απ' όλα τη δημόσια υγεία και γενικότερα να έχουμε στο νου μας ότι
αυτή είναι η κατάσταση, έτσι πρέπει να πορευτούμε, να τηρούμε όλα τα προβλητικά μέτρα, να ελαττώσουμε στο απειροελάχιστο ουσιαστικά τις μετακινήσεις μας, αν αυτό είναι εφικτό, και να λειτουργήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο μέχρι να μπορέσει να περιοριστεί η έξαρση του κορονοϊού. Δεν ξέρω αν είναι στο χέρι μας, έτσι, αλλά νομίζω ότι το πολύ μεγάλο ποσοστό έχει καταλάβει ότι πρέπει να δράσει ο ίδιος ο κόσμος, ούτως ώστε το όλο θέμα να περιοριστεί. Και το να δράσει είναι το να κάτσει στο σπίτι του. Έτσι. Δεν μας ζητείτε να κάνουμε κάτι τρομερό. Μας ζητείτε να περιορίσουμε τις κινήσεις μας, μας ζητείτε να περιορίσουμε πράγματα τα οποία κάνουμε έξω από το σπίτι, να μείνουμε για λίγο καιρό μέσα, να προσέχουμε, να τηρούμε τους κανόνες υγιεινής, ούτως ώστε να περάσει όσο δυνατόν πιο ανέμακτα η συγκεκριμένη έξαρση αυτού του ιού. Το ξέρω, το καταλαβαίνω, είναι κάτι πρωτόγνωρο για όλους και προφανώς αυτό το πράγμα έχει επηρεάσει και τον αθλητισμό και τον έχει επηρεάσει ουσιαστικά, φαίνεται από το γεγονός ότι δεν έχουμε αγωνιστικές υποχρεώσεις σχεδόν πουθενά. Δηλαδή το Σαββατοκύριακο έγιναν παιχνίδια στην Τουρκία μόνο. Στην Τουρκία είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται, είναι η αλήθεια. Αλλά πουθενά αλλού δεν γίνονται παιχνίδια. Όλες οι ομάδες ουσιαστικά έχουν παύσει τη λειτουργία τους, να το πω έτσι μέσα σε εισαγωγικά. Και πλέον έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις για τις εναλλακτικές λύσεις. Έτσι, δηλαδή δεν έχει ξεκινήσει η συζήτηση πουθενά για να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα, να γυρίσουν οι παίκτες και όλα αυτά. Η συζήτηση που γίνεται είναι για το τι μέλη γενέστε με το τέλος της σεζόν, πώς θα ολοκληρωθεί και πώς θα πάμε από εδώ και πέρα. Έτσι, αυτή είναι η κατάσταση. Φυσικά γι' αυτό επηρεάζει και τον ΠΑΟΚ, εννοείται. Κάτι ανάλογο γίνεται και στο μπάσκετ, εκεί που, όπως αναφέραμε και από την προηγούμενη εβδομάδα, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα με τους Αμερικανούς που απασχολεί τους πάντες, γιατί είναι πολύ μακριά από το σπίτι τους, είναι εδώ ουσιαστικά για να παίξουν μπάσκετ και όταν αυτό διακόπτεται είναι φυσιολογικό σε μια τέτοια κατάσταση για αυτή να έχουν τον νου τους στα σπίτια τους πίσω. Ξαναλέω ότι η όλη κατάσταση η οποία ζούμε είναι αρκετά πρωτόγνωρη για όλους. Δεν ξέρω αν θα είναι και διδακτική, αλλά σίγουρα είναι μια φάση που χρειάζονται έτσι διάφορα για να περάσει και θέλει ακόμα αρκετή υπομονή. Έτσι. Εγώ προσωπικά από το μυαλό μου έχω βγάλει την πιθανότητα να ξαναδούμε φέτος πρωτάθλημα. Σήμερα που μιλάμε, αν δούμε ότι το θέμα βελτιώνεται, αν δούμε ότι η έξαρση αρχίζει να ελέγχεται από τους αρμοδίους και μειώνεται τα κρούσματα, τότε να το ξανασυζητήσουμε. Αλλά σήμερα που μιλάμε και βλέποντας το τι γίνεται και διαβάζοντας όσο μπορούμε με φίλτρο αυτά που διαβάζουμε για την κατάσταση, εγώ προσωπικά το μυαλό μου έχω βγάλει ότι φέτος θα ξαναδούμε ποδόσφαιρο ή μπάσκετ. Νομίζω θα το ξαναδούμε από το χρόνο. Έτσι. Και οι κινήσεις που γίνονται από τους περισσότερους σιγά σιγά, αφού ξεπερνιέται το πρώτο σοκ του κορονοϊού και αρχίζουν να βγαίνουν έτσι οι επαφές και συζητήσεις για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, νομίζω ότι δείχνει ότι αυτό που ψάχνουν όλοι είναι τις εναλλακτικές λύσεις και όχι το να κάνουμε μονή για να δούμε θα επιστρέψει το ποδόσφαιρο. Αυτά σαν μια πρώτη έτσι εισαγωγή για όσα γίνονται. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ποδόσφαιρο, είναι αναμενόμενο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μπάσκετ, δεν μπορούμε να μιλάμε για αθλητισμό αυτό καθ' αυτό. Στα του ΠΑΟΚ θα πούμε και λίγο πιο μετά, έτσι λίγο πιο επισταμμένα όσο μπορούμε. Έχει κάποια θεματάκια που έχουν να κάνουν με μια έτσι τηλεδιάσκεψη που έγινε με τον Ιβάν Σαββίδη και νομίζω ότι αυτό που έχει έτσι ίσως είναι το πιο σημαντικό από αυτή τη συνάντηση έχει να κάνει με το ότι στον ΠΑΟΚ και με όσα γίνονται τώρα με τον κορονοϊό υπάρχει περισσότερος χρόνος για να προετοιμαστούν για την επόμενη σεζόν, αλλά ξαναλέω ότι έχουμε πολλά πράγματα να δούμε όσον αφορά το κομμάτι των αποφάσεων
αν και εφόσον δεν λυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα που έχει να κάνει με την έξαρση, για να δούμε πώς θα πορευτούν οι ομάδες εν ώψη της επόμενης σεζόν. Έτσι. Είναι πολύ φυσιολογικό να γίνεται αυτή η κουβέντα. Ξαναλέω ότι είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναζήσει, δηλαδή δεν έχουμε ξαναδεί κάτι ανάλογο για να ξέρουμε πάνω κάτω πώς θα κινηθούν οι αρμόδιοι. Οπότε είναι ουσιαστικά το βλέποντας και κάνοντας. Αυτή είναι η κατάσταση. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τώρα, θα πούμε και για το μπάσκετ στην πορεία. Το μπάσκετ εκεί σιγά σιγά παίρνουμε μια εικόνα για το τι γίνεται. Δηλαδή, στο μπάσκετ υπάρχουν πρωταθλήματα τα οποία έχουν οριστικά ολοκληρώσει τη φετινή τους παρουσία, τη φετινή τους μάλλον σεζόν, με το πρωτάθλημα να δίνεται στον πρώτο και με τις ομάδες να συνεχίζουν. Δηλαδή, αυτό έχει γίνει και στην Λιθουανία με τις Ζαλγκίρις, έχει γίνει στην Ουκρανία, έχει γίνει στην Ελβετία. Θα δούμε πώς θα πάει από εδώ και πέρα. Δηλαδή, στο μπάσκετ έχουμε μια πρώτη εικόνα. Στο ποδόσφαιρο ως τώρα έχουμε την αναστολή όλων ουσιαστικά των πρωταθλημάτων, έτσι, μόνο κάποια λίγα παίζονται. Και περιμένουμε την UEFA ουσιαστικά να δώσει το μήνυμα. Δηλαδή, από τη στιγμή που η UEFA πήρε την απόφαση για να ανασταλεί το Champions League και το Europa League, και τα πρωταθλήματα ουσιαστικά ακολουθούν, έτσι, οι ομοσπονδίες από εκεί, στο μπάσκετ κάποιες αποφάσεις έχουμε. Ας πούμε, βλέπω ότι και η Ευρωλίγκα, παρότι δεν έχει πάρει κάποια έτσι οριστική απόφαση, βλέπω ότι, ας πούμε, αρχίζει να συζητάει εδώ και μέρες, τα δύο τελευταία 24 ώρα, να συζητάει το τι θα κάνει με τα συμβόλαια, δηλαδή να παγώσει κάπως τα συμβόλαια. Στον μπάσκετ είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, αλλά και εκεί δεν έχουμε ακόμα κάτι το οριστικό, και εκεί οι άνθρωποι των ομοσπονδιών, των πρωταθλημάτων, έτσι ουσιαστικά απεργάζονται διάφορα έτσι σενάρια. Απλά λέω ότι εκεί μέχρι τώρα έχουμε και μία εικόνα από πρωταθλήματα τα οποία ουσιαστικά ολοκληρώθηκαν, και από εκεί και πέρα τελειώνει η σεζόν. Γιατί δεν ξέρω και κατά πόσο στο μπάσκετ, όταν υπάρχουν και τόσοι Αμερικανοί, κατά πόσο θα, ακόμα και να λυθεί το ζήτημα και να πούμε ότι σιγά σιγά αρχίζουν οι ομάδες να μπαίνουν σε μια ρότα για να επιστρέψουν, σε τρεις εβδομάδες, σε ένα μήνα, είναι δύσκολο να ξέρεις οι ομάδες τι μπορούν να κάνουν με τους Αμερικανούς τους και κατά πόσο μπορούν να τους κάνουν να επιστρέψουν. Και δεν μιλάω μόνο για τον ΠΑΟΚ εδώ. Το λέω για την προηγούμενη εβδομάδα, ότι είχαμε μια πρώτη εικόνα από την Ιταλία και πλέον το βλέπουμε στους περισσότερους. Έτσι, ότι τον Αμερικανό και τον ξένο που είναι σε μια άλλη πατρίδα, και όταν δεν έχει υποχρεώσεις, δεν μπορείς εσύ από την πλευρά σου των υποχρεώσεις να κάτσεις και να περιμένει τι, όταν δεν γίνονται καν προπονήσεις, έτσι. Και σκεφτείτε ότι εμείς ακόμα, εμείς, οι Ισπανοί, οι Γάλλοι, και εδώ πιάνω όλα τα αθλήματα, την κατάσταση δεν ξέρω αν την έχουμε υπό έλεγχο, αλλά δεν είμαστε κατάσταση Ιταλίας. Και το λέω γιατί χθες διαβάστηκε μια συνέντευξη στο ΠΑΟΚ 24 του Κλαουντίο Κολτεμπέλα. Ο Κολτεμπέλα παραμένει στο Καζάν, έτσι, έχει τον ρόλο του General Manager στην Unix, αλλά ο Κλαουντίο Κολτεμπέλα, που εσείς περισσότεροι τον ξέρετε από την παρουσία του στον ΠΑΟΚ, μια πολύ έτσι συμπαθής μορφή, ο Κλαουντίο Κολτεμπέλα κατάγεται από το Βένετο της Ιταλίας, από τη Βόρεια Ιταλία, και μας περιέγραψε κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή, εμείς εδώ ακόμα την κατάσταση είτε την έχουμε υπό έλεγχο, είτε τέλος πάντων δεν έχει φτάσει στην κατάσταση που είναι στην Ιταλία. Και καταλαβαίνετε ότι η Ιταλία, ειδικά στο ποδόσφαιρο, έτσι, δεν μπορείς να... δηλαδή να πάρει η UEFA μια απόφαση και να πει ότι η Ιταλία μείνει απ' έξω από το Euro, ή ότι ξέρω εγώ, το φτάνουμε το όλο θέμα σε κανένα μήνα να το ελέγχουμε οι περισσότεροι. Στην Ιταλία ακόμα δεν ελέγχεται. Ή έχουν δημιουργηθεί τόσα προβλήματα. Είναι μια υπόθεση και μια κατάσταση που πραγματικά έχει πολλές δυσκολίες για όλους. Οι αποφάσεις που είναι να πάρθουν είναι πολύ σημαντικές, και επίσης δεν υπάρχει, να το πω έτσι, μέσα εισαγωγικά δεδικασμένο. Δεν υπάρχουν ανάλογες έτσι καταστάσεις για να ξέρουν πάνω κάτω πώς λειτουργούν οι περισσότεροι,
σε μια τέτοια φάση στην οποία βρισκόμαστε τώρα. Οπότε λοιπόν, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε και όπως είπα και πριν, ο καθένας από τη δική του πλευρά, αυτό το οποίο έχει να κάνει είναι να τηρεί τα μέτρα και να προσπαθεί να λειτουργεί, έτσι, με βάση αυτά, να τα τηρεί, να περιορίζεται κατοίκον όσο μπορεί, έτσι, ξαναλέω και καταλαβαίνω ότι πολλοί από εσάς που μας ακούτε δεν έχετε να το κάνετε, έτσι, η δουλειά σας είναι έξω, πρέπει να είστε εκεί, ή τέλος πάντων όταν μιλάμε για ευπαθείς ομάδες δεν μπορούν όλοι να απλά να κάθονται στο σπίτι για να περιμένουν, γιατί δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, έτσι, γιατί πρέπει να μπορεί να είναι μόνοι τους, μπορεί να χρειάζονται, να μην έχουν τη βοήθεια τέλος πάντων που πρέπει, αλλά είπαμε πρέπει να κάνουμε όλη υπομονή και στην ίδια λογική της υπομονής είναι και ο αθλητισμός. Στην ίδια λογική της υπομονής είναι και οι ομάδες, στην λογική της υπομονής είναι και οι αθλητές, παύλα προπονητές, παύλα άνθρωποι των ομάδων, και είναι κάτι το οποίο το ζούμε όλοι για πρώτη φορά και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα λίγο μετά τις 8, κυρίως για αυτήν την τηλεδιάσκεψη ουσιαστικά που είχε σήμερα, που έγινε σήμερα στον ΠΑΟΚ υπό τον Ιβάν Σαββίδη, να δούμε όσα έτσι μετέφερε ο πρόεδρος προς τους ανθρώπους της ομάδας. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει ένα καινούριο πρόσωπο τις τελευταίες ημέρες, καινούριο. Μια επιστροφή, έτσι, γιατί τώρα Κυριάκος, καινούριο πρόσωπο στον ΠΑΟΚ δεν μπορείς να τον πεις. Έτσι, απλά μετά από σχεδόν ένα χρόνο, όχι ένα χρόνο, περίπου ένα χρόνο, 10 μήνες, έχει επιστρέψει στην ομάδα, έτσι, και αναλαμβάνει το ρόλο του. Τυπικά με ρόλο στο ΛΟΤΑ ΣΥΓΜΑ, αλλά πάντα έτσι, με αρμοδιότητες στο επικοινωνιακό κομμάτι. Θα τα ζητήσουμε όλα αυτά λίγο μετά τις 8. Θα δούμε και ό,τι άλλο, θα δούμε και πώς ακριβώς είναι η κατάσταση στο μπάσκετ. Έτσι, γιατί σιγά σιγά οι Αμερικανοί αναχωρούν για την πατρίδα τους με άδεια από τον ΠΑΟΚ. Και θα δούμε από εκεί και πέρα πώς θα εξελιχθεί. Θα δούμε και τι σενάρια υπάρχουν και εκεί. Μαζί μας φυσικά είναι πάντα η Στοίχημαν. Στη Στοίχημαν έχουμε καθημερινά τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Ακόμα και σε ημέρες που δεν υπάρχουν πολλά, ή μάλλον πολλά από τα θύματα έχουν έτσι αναβληθεί. Στη Στοίχημαν έχετε τη δυνατότητα να βρείτε επιλογές. Μην ξεχνάτε ότι στη Στοίχημαν υπάρχει και ένα live καζίνο με ρουλέτα και blackjack που 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, εσείς μπορείτε να παίξετε τα αγαπημένα σας παιχνίδια και να κερδίσετε. Στοίχημαν έχει επιστρέψει το σερί. Μπορείτε να κατεβάσετε το application είτε για το Android, για την Android συσκευή, είτε για το iOS. Μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 100.000 ευρώ μέσα από αυτήν τη διαδικασία του σερί. Και βέβαια υπάρχουν live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, υπάρχει cash out, όλα αυτά στο βελτιωμένο παιχνίδι το οποίο σας προσφέρει καθημερινά 24ωρο η στοίχημα. Μαζί μας είναι πάντα και η BEASY με το BEASY router. Μιλάμε για ένα router το οποίο έχει πολύ διαφορετικές δυνατότητες από το router του παρόχου σας. Επιλέγετε εσείς το που θα δίνετε προτεραιότητα, σε ποια συσκευή θα δίνετε προτεραιότητα, ώστε να βλέπετε web TV, υπηρεσία streaming χωρίς κανένα πρόβλημα. Ειδικά αυτές τις μέρες που είμαστε και κατοίκον περιορισμένοι, ξέρω τα Netflix και όλα αυτά έχουν πάρει φωτιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θέλουμε να υπάρχει καλή σύνδεση, καλή ταχύτητα, κυρίως καλός διαμερισμός στο ίντερνετ, και αυτό σας δίνει δυνατότητα να κάνετε το busy router. Λοιπόν, αυτά σαν μια πρώτη εισαγωγή. Θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να δούμε ό,τι άλλο υπάρχει πάντα υπό το κομμάτι του κορονοϊού, να δούμε για όσα συζητήθηκαν σήμερα σε αυτή τη τηλεδιάσκεψη υπό τον Ιβάν Σαββίδη. Έχουμε αρκετά και την επόμενη ώρα. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πάω 24, πάμε μέχρι και τις 9. Είπαμε κάποια πράγματα στο ξεκίνημα. Είπαμε ότι το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός γενικότερα έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα μετά από τα πρώτα μέτρα της προηγούμενης εβδομάδας. Σιγά σιγά πάμε στο να δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει, με όλα τα σενάρια να παραμένουν ανοιχτά, με
σίγουρα για το επόμενο διάστημα, μέχρι τέλος του μήνα και βάζω και τον Απρίλιο, να έχουμε στο μυαλό μας ότι δύσκολα ξαναδούμε ποδόσφαιρο. Έτσι νομίζω ότι είναι πολύ μακρινό το σενάριο αυτό. Μακάρι να το δουλέψουμε όλοι τόσο πολύ και κυρίως οι άνθρωποι, οι αρμόδιοι και όλοι εμείς που πρέπει να προσέχουμε, ώστε να μπορούμε να ξαναδούμε και φέτος ξανά το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και όλα αυτά. Παραμένει πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο σήμερα που μιλάμε. Λέω και ξαναλέω ότι πλέον οι πλευρές των αρμοδίων αρχίζουν να ψάχνουν έτσι άλλες λύσεις για να δούμε τι θα κάνουν από εδώ και πέρα, και περιμένουμε να δούμε. Στέργιο Αναστασιάδη, σε κατοίκον περιορισμό, φίλε. Έτσι λέω, ναι. Καλησπέρα. καλησπέρα. Τώρα ζούμε κάτι μοναδικό, έτσι, αν το σκεφτείς. Αυτό το οποίο κάνουμε τώρα, δηλαδή από πού ακουγόμαστε, πού είμαστε και πώς παίζει το όλο σκηνικό, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Αν νόμιζα θα μου έλεγες ότι μένουμε σπίτι, λες και πριν τον κορονοϊό, ήμασταν κάθε μέρα έξω σε πάρτι. Α, φίλε, δεν μαζευόμαστε. Τι να σε πω. Αλλά όντως αυτό, ναι. Αυτό που λες όντως είναι κάτι που όμως το λέγανε πριν από χρόνια, δεν. Τα καλά της τεχνολογίας, γιατί εκεί άσχημα. Αλλά είπα, έχει και καλά. Όπως όλα τα πράγματα. Τι γίνεται? Φίλε, πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι αυτό που ζούμε είναι κάτι πολύ ευχάριστο. Έτσι. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ πολύ ωραίο. Δηλαδή, ποιος μπορεί να παραπονηθεί? Τι μας ζητάνε, να μείνουμε στο σπίτι, ρε φίλε, και να βλέπουμε Netflix? Να, εσύ που είσαι μεγάλος φαν, θα μπορούσε άντα να γίνεις brand ambassador. Έτσι. Να ξέρεις, να βάζεις story και τέτοια. Ναι. Εν τω μεταξύ, ο Σταύρος ακόμα παραμιλάει. Με τη σειρά που του έχω προτείνει και την είδη σε δύο μέρες. Και αυτή, έχεις ανοίξει σε πολλού κόσμου τα μάτια. Παραμιλάει ο Σταύρος. Ναι. Εγώ δεν έχω ξεκινήσει ακόμα και επίσης έλεγα και πριν με τον Νίκο τον Παδόπουλο ότι από την Παρασκευή και καλά που είμαστε σε περιορισμό, ας πούμε, όχι καλά είμαστε. Ναι, έχω δει δύο επεισόδια από αυτά που βλέπω. Τρία, αυτά. Ναι. Εγώ το έλεγα και το μεσημέρι, ότι για κάποιο λόγο δεν θέλησα να δω κάποιες σειράκτες και έπεσα πάνω, μάλλον όχι έπεσα, έψαξα και έπεσα πάνω στο ΠΑΟΚ Ζαλγκίρης, τον ημιτελικό, ναι, του Κυπέλλου Κυπελούχων. Το είδα ολόκληρο, είναι η αλήθεια, και καπάκι είδα σχεδόν ολόκληρο το Μακάμπι ΠΑΟΚ του 94 στον τεμπούτο του Μουστάφ, στο Γιάντε Λιάο, διπλό του ΠΑΟΚ. Ωραία, Στέργιο. Δηλαδή καιρό ήθελα να τα δω, μήνες και όλες, αλλά πού να βρεις χρόνο. Και χθες βρήκα χρόνο και εντάξει, δεν το μετάνιωσα. Είναι ωραία αυτά τα παιχνίδια, είναι η αλήθεια. Ξέρεις τι, έλεγα πριν με ακροατές που το συζητούσαμε, εγώ ρε παιδί μου γενικά το μπάσκετ εκείνης της εποχής, δεν, όσες φορές έχω προσπαθήσει να δω, μόνο highlights, δεν μπορώ να κάτσω όλο το παιχνίδι, μου φαίνεται πολύ διαφορετικό από αυτό που έχω συνηθίσει εγώ. Αλλά ο τελικός σαν σήμερα, τις ταιριές της, ήταν όντως καταπληκτικό παιχνίδι. Που εγώ αυτό, το είναι σημερινόμενο. Αυτό είναι το σημερινό μανιωμένο, να ξέρεις. Ναι. Και τα δύο μάτς. Ναι. Εντάξει, εγώ έχω βάλει αίσθηση, δηλαδή, σε αντίθεση με αγώνες ποδοσφαίρου που δεν μπορώ να δω ολόκληρους, αλλά τους αγώνες μπάσκετ εκείνης της εποχής που τους έζησα από κοντά, τους περισσότερους, ειδικά στο παλέ, τους βλέπω άνετα. Εντάξει, και υπάρχουν και παιχνίδια, όπως έλεγα παλιότερα με έναν φίλο μου που δεν ήταν πολύ μπασκετόφιλος και τα χρόνια, το Πανιόνιος ΠΑΟΚ, τον ημιτελικό του Κόρατς, η απίστευτη ανατροπή στη Νέα Σμύρνη, και πραγματικά ο φίλος μου που δεν ήξερε την έκβαση πολύ καλά ήταν καρφωμένος, λες και έβλεπε το παιχνίδι live. Φοβερό παιχνίδι με Τέρνερ ο Πανιόνιος, με Γιαννάκη. Δεν θέλω να σου πω όμως λίγο κάτι, ρε φίλε. Να σου πω λίγο κάτι. Άντε, δεις λίγο ο Μπόμπι Μπράουν τώρα να το παίρνει κατά τη φορά εκεί πέρα να κάνει εκείνα τα τέτοια με το κεφάλι κάτω και να μπουμπουνέα τρίτο 9 μέτρα. Από τα 9 μέτρα. Τι λέει, ρε φίλε. Αλίμον. Αλίμον. Δηλαδή. Τον έχω να εκτιμάμε αυτά που έχουμε, φίλε. Δεν τα εκτιμάμε αυτά που έχουμε. Έμα είναι. Όταν τα χάσουμε. Όταν τα χάσουμε, δεν θα έχουμε Μπόμπι Μπράουν. Ναι. Να φύγει ο Μπόμπι, θα μπει την Τετάρτη νομίζω στο αεροπλάνο να γυρίσει στην Αμερική. Κι αυτός. Τρίτη Τετάρτη. Ναι. Νομίζω ότι... Θα γυρίσει. Από την Αμερική. Τι να γυρίσει να κάνει, ρε φίλε.
στην περίπτωση που ξαναέχουμε αγώνες. Έλα, ρε Στέργιο, τώρα σε περίπτωση θα ξαναέχουμε. Τώρα τι να ξαναέχουμε, δεν γίνεται να ξαναέχουμε. Το ποτάσμα τελειώνει έτσι. Όλοι χαρούμενοι. Θέλω διπλό στο Ρέθυμνο, Νίκο. Στέργιο, για του χρόνου, φίλε, μια χαρά. Εντάξει, να δούμε ποιες ομάδες θα είναι του χρόνου. Έτσι. Και να δούμε τι θα κάνουμε. Πάντως, Νίκο. Έχει πολλά σενάρια το μπάσκετ. Πολλά σενάρια για την επόμενη σεζόν. Ναι, ναι. Πολλά, διάφορα. Πάντως, επειδή τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πολλούς Bobby Brown στον ΠΑΟΚ. Είναι η αλήθεια. Τώρα τον αδικείς. Και Αμερικανούς και κοινοτικούς περάσαν αρκετά καμάρια έτσι. Το παράδειγμα που δεν θα ξεχάσω και το λέω στην Αίγυπτο είναι ότι εκείνα τα χρόνια τα καλά έβριζε ο κόσμος τον Dell Demps. Δεν του είχε αρέσει η επιλογή. Τον είδε πολύ έτσι μη ποιοτικό παίχτη και δεν άρεσε καθόλου η άφηξή του. Βέβαια στο ξεκίνημα τη χρονιά ο ΠΑΟΚ βγήκε στην Ευρωλίγκα με τον Demps να κάνει όργια με τον Σκάλι στον πάγκο. Είχε μείνει όλη τη χρονιά ο Demps, φίλε, νομίζω πως όχι. Ο Demps ήρθε μέσα στη σεζόν και έμεινε μέχρι το τέλος. Α, μπράβο. Αυτό δεν ήταν από την αρχή. Όχι, όχι. Και κάτσε τώρα για να δω αν το θυμάμαι καλά. Ποιον είχε αλλάξει. Νομίζω είχε αλλάξει τον Σκάιλς. Είχε αλλάξει. Το Σκάιλς, όχι τον θρελικό Τρέβορ Ράφιν. Όχι, όχι, όχι. Όχι, καμία σχέση. Okay, okay. Όχι. Ο Ράφιν είχε αλλάξει αρχές σεζόν. Δεν θυμάμαι ποιος ήρθε, είναι αλήθεια. Είχε παίξει 2-3 μάτσο ο Ράφιν. Ένα διπλό στη Ρωσία και το διπλό στο ΣΕΦ. Με προπονητή του Κιουμουρτζόγλου, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι ποιος ήρθε μετά από το Ράφιν, αλλά ο Demps άλλασε νομίζω τον Σκάιλς. Mm-hmm. Όταν έκατσε μόνιμα στον πάγκο και δεν έπιανε θέση ξένου. Αλλά για να το κλείσουμε, Νίκο, αν ο ΠΑΟΚ είχε τώρα τον Demps, ο Demps θα έβαζε 70 πόντους στο πρωτάθλημα. Έλα, ρε Στέργιο, τώρα, υπερβολικέ τώρα. Όντως ήταν πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης, ο Dell Demps. Ένας παλιός πρόεδρος του ΠΑΟΚ έλεγε. Ήταν για ναι, 10 ναι. χρόνια, ήταν προσωρινός πρόεδρος 10 χρόνια περίπου. Έλεγε ότι όποιος φοράει τη φανέλα είναι ο καλύτερος παίκτης. Οπότε λοιπόν όταν ο Demps ήταν στο ΠΑΟΚ ήταν ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Τώρα είναι ο Bobby Brown, Στέργιο, λέμε τώρα. Τα συνεχωρήσω, Νίκο, δεν είναι. Μπορεί κάποτε να ήταν ο Bobby Brown. Το timing που ήταν στον ΠΑΟΚ δεν ξέρω. Πώς λέμε, δεν κόλλησε με την ομάδα. Συμβαίνει και αυτό. Mm-hmm. Τέλος πάντων, μπροστά μας είναι το σενάριο να μην πέσει κανένας. Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα γιατί είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα σωθεί στο παρκέ. Θα πάρουμε το σενάριο αυτό και θα δούμε τι θα κάνουμε την επόμενη χρονιά. Εντάξει τώρα Στέργιο, άμα κάθεις έτσι κατάσταση, τι να κάνουμε κι εμείς όπως δηλαδή να μπορούμε να παίξουμε ξανά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Όχι, εμείς θέλουμε να παίξουμε και να κάνουμε 5-6 νίκες. Δεν θα χάναμε μόνο στην ΑΕΚ. Mm-hmm. Εγώ είμαι σίγουρος δηλαδή. Και θα συμβεί αυτό αν ξεκινήσει και πάλι το πρωτάθλημα που δεν το βλέπω. Μπα, ούτε εγώ το βλέπω. Εντάξει, και θα δούμε και πότε τι θα γίνει με το πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Και γενικότερα νομίζω φίλε ότι στο ποδόσφαιρο η αυριανή σύσκεψη, διάσκεψη, τηλεδιάσκεψη της UEFA ίσως να αποτελέσει μπούσουλα πάνω κάτω για το τι θα δούμε. Θα διευκολύνει τις ομοσπονδίες νομίζω. Mm-hmm. Η λογική μετάθεση του Euro για το καλοκαίρι του 2021. Δηλαδή θα υπάρχει η δυνατότητα, εάν όλα πάνε κατευχήν και ξεμπερδέψουμε με τον κορονοϊό τέλη Απριλίου ή το Μάιο, από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει Euro θα μπορεί να παιχτεί ποδόσφαιρο Μάιο και Ιούνιο. Δεν είναι τόσο τραβηγμένο σενάριο νομίζω. Mm-hmm. Εντάξει, αν περάσουμε και το Μάιο και δεν έχουμε δράση, μετά δεν βγαίνει όπως και να έχει. Δηλαδή δεν γίνεται να παίζουν οι ομάδες Ιούνιο και Ιούλιο. Αλλά νομίζω το σενάριο να μην υπάρχει Euro και να υπάρχει δράση Μάιο και Ιούνιο και να ξεκινήσουν λίγο πιο αργά τα νέα πρωταθλήματα το Σεπτέμβριο ας πούμε, δεν είναι τόσο απίθανο. Εδώ όμως δεν παίζει και ένας προβληματισμός με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν και τα προκριματικά και όλα αυτά. Θα μου πεις τώρα αυτό είναι... εντάξει. Θα πάνε... δεν νομίζω να το σκέφτονται από τώρα, αλλά μπορεί να πάνε λίγο πίσω και να γίνουν πιο έτσι σφιχτές οι ημερομηνίες. Δηλαδή, από το να γίνει ο πρώτος προκριματικός γύρος του Champions League τέλη Ιουνίου και να παίξουν δύο μάτς σε δύο εβδομάδες, μπορεί να παίξουν δύο μάτς σε μια εβδομάδα. Ναι. Οι ομάδες από τα Φερόε και το Λιχνεστάιν κτλ. Καλά, μην το λες φίλε, οι ομάδες από τα Φερόε και το Λιχνεστάιν, γιατί σε κανένα δύο χρόνια. Όχι, σε δύο χρόνια θα είμαστε κι εμείς. Δύο χρόνια θα είμαστε κι εμείς του χρόνου. Έτσι, μπράβο. Δεν το συζητάμε. Τέλος πάντων, μια που ανέφερες και το σενάριο για το τι θα γίνει στο ποδόσφαιρο, δεν μπορώ να μην σχολιάσω λίγο τον αγαπημένο μου Αλέξη Κούγια. Ο οποίος έχει σκίσει τα ημάτια του.
έχει σκίσει στα αιμάτια του ότι πρέπει να υποβιβαστεί ο ΠΑΟΚ. Στην πρόταση που κατέθεσε στην Super League και στην ΕΠΟ ο Αλέξης Κούγιας αναφέρει ο ΠΑΟΚ θα βγει λέει Champions League. Πώς θα βγούμε, θα πέσουμε. Κάπου τα έχει μπερδέψει ο Αλέξης. Δηλαδή, καλά αυτό που έγινε στα τέλη της εβδομάδας είναι μοναδικό, εντάξει. Δεν το σχολιάζαμε μαζί. Ναι. Δηλαδή εμένα πραγματικά με ξεπερνάει. Πέμπτη βράδυ να καταθέτει στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ ότι τι καλή επιτροπή που είναι αυτή και είναι σοβαροί άνθρωποι και επιστήμονες και έχουν κάνει και αυτοψία, δήλωσε επιλέξει, και έχουν μαζέψει και στοιχεία, άρα δεν μπορείτε κύριε δικαστές να τους περνάτε έτσι και να μην δέχεστε την εισήγησή τους. Πέμπτη βράδυ όλα αυτά. Πέμπτη βράδυ και Σάββατο πρωί η κυρία Μαρούπα λέει που είναι νούμερο. Ο ίδιος, ο Αλέξης Κούγιας, όχι ο αδερφός ο Δίδυμος. Εντάξει, δηλαδή μέσα σε διάστημα λιγότερο των 48 ώρων η επιτροπή η αξιόπιστη που κάνει αυτοψίες και μαζεύει στοιχεία έγινε η κυρία Μαρούπα που είναι νούμερο. Και είπε κι άλλα βέβαια ότι ψάχνει την προβολή Μαρούπα. Το λέει ο Αλέξης Κούγιας αυτό. Εντάξει, πραγματικά δεν βγάζει άκρη. Και θα το ξαναπώ και δεν θα αλλάξω άποψη ποτέ. Σαν παράγοντα ποδοσφαιρικό δεν του έχω την παραμικρή εκτίμηση. Και ό,τι λέει κατά καιρούς δεν το λαμβάνω υπόψη ποτέ. Ναι. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση Μαρκούγια, φίλε. Ξέρεις τι μου κάνει. Ρε εσύ τώρα, σαν νομικός, έτσι, είναι από τους κορυφαίους της χώρας. Με πρόλαβε. Η λογική είναι λέει, top, εντάξει. Ναι, και η λογική λέει ότι για να είσαι από τους κορυφαίους νομικούς της χώρας έχεις και ένα μεγάλο φόρτο εργασίας, έτσι δεν είναι. Θα μου πεις, το μεγάλο φόρτο, αν είσαι τόσο μεγάλος νομικός, το βγάζουν οι γύρω-γύρω σου. Οκ, το καταλαβαίνω κι αυτό. Το και χρόνο έχει γύρω-γύρω, εντάξει. Για να ασχολείται με όλα αυτά είναι που μου κάνει εντύπωση, καταλαβες. Κοίταξε, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος στην επική συνέντευξη στο Κυριάκο Θωμαίδη το 2012. Πότε, την ωραία. Το 2014, τότε που ήταν σκουπίδι και ο ίδιος και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, σύμφωνα με τις δηλώσεις του άλλου. Ναι. Είχε δηλώσει ότι κοιμάμαι νωρίς, δηλαδή 10-11 η ώρα και να ξεκινήσω σηκώνομαι στις 7. Άρα, μα αν σηκώνεις στις 7, ναι. Νίκο, και όχι 11 όπως εσύ και εγώ, προλαβαίνεις και δύο πράγματα παραπάνω. Πάντως, εντάξει, εγώ πραγματικά θα ντρεπόμουν να κατέθεσα σε ένα δικαστήριο την Πέμπτη ότι μιλάμε για μια επιτροπή πολύ σοβαρή με αξιόλογους ανθρώπους και το Σάββατο να λέω το ένα μέρος της επιτροπής, η κυρία Μαρούπα, που είναι νούμερο και δεν ξέρει τι λέει κτλ. Κτλ. Αλλά αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο, Νίκο. Δυστυχώς. Ναι. Εντάξει. Και ξαναλέω για να το κλείσουμε. Αν ποτέ χρειαζόμουν νομική εκπροσώπηση και είχα τα χρήματα, θα πήγαινα μόνο στον Αλέξη Κούγια. Θα ήταν η πρώτη μου επιλογή. Αλλά σαν ποδοσφαιρικός παράγοντας, συγγνώμη, δεν τον έχω σε καμία εκτίμηση. Ναι. Γιατί πραγματικά αυτά που γίνονται και λέγονται είναι, δεν ξεπερνάνε τη λογική. Τέλος πάντων, για να κάνουμε και μια γέφυρα. Οι υποθέσεις του ΠΑΟΚ με την Επιτροπή Εφέσεων και τις Ξάνες μέσα στη εβδομάδα θα γίνουν με τηλεδιάσκεψη, με τεχνολογία. Δεν νομίζω να αλλάξει κάτι, η ουσία είναι η ίδια. Άλλωστε βοηθάει η τεχνολογία ακόμα και να γίνονται έτσι και δίκες μέσα εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά μέσω του διαδικτύου και των συστημάτων που υπάρχουν. Νομίζω ήταν και αυτή η κίνηση, η προσωστή κατεύθυνση για να μην κουβαλιούνται και οι δικηγόροι του ΠΑΟΚ, της Ξάνθης, του Ολυμπιακού, του Πανιωνίου, της Λάρισας ξανά και μαζευτούν σε ένα χώρο μαζί με τους συναντρέπους 50 άτομα. Οπότε ναι, και είναι και φυσιολογικό, έτσι. Είναι και φυσιολογικό. Ναι. Αυτό που πρέπει να γίνει και την Παρασκευή, Super League, αν δεν υπήρχε ο Ολυμπιακός. Και μαζεύτηκαν 20 νοματέοι για 2 λεπτά υπόθεση. Γιατί κατάλαβε ο Ολυμπιακός τι πήγε να γίνει. Και το γύρισε στο 90 και κουβαλήθηκαν από όλες τις ομάδες σχεδόν στην Αθήνα άνευ λόγω και αιτίας. Και βγήκε ο Ολυμπιακός στην αντεπίθεση. Οκ. Τέλος πάντων. Αυτά και για Ολυμπιακό, αυτά και για Αλέξη. Πηγαίνοντας λίγο στα δικά μας, αν μπορούμε να πάμε στα δικά μας, με αφορμή έτσι τη σημερινή τηλεδιάσκεψη, θα την πω καλά εντάξει. Στο κομμάτι της τηλεδιάσκεψης ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ μπροστά. Χρόνια μπροστά, τώρα αλήθεια. Όταν ο Ιβάς Σαββίδης μιλούσε με Skype και κουμάντρε την ομάδα μέσω Skype. Σε παρακαλώ, δε φίλε. Πολλοί δεν ήξεραν τι είναι το ίντερνετ, όχι η τηλεδιάσκεψη. Ακριβώς. Σε αυτό το κομμάτι ο ΠΑΟΚ και ο Ιβάς Σαββίδης είναι χρόνια μπροστά.
Ναι. Νομίζω ότι από το σημερινό, δεν ξέρω αν συμφωνείς, αυτό που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει να κάνει με το ότι και επισήμως πια σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ αρχίζει να κοιτάει προς την επόμενη σεζόν και το πώς θα την προετοιμάσει. Βέβαια. Να το πω έτσι. Βέβαια. Κοίταξε. Ασφαλώς και μια ομάδα δεν μπορεί να περιμένει. Δηλαδή, okay, μπορεί να περιμένει ο προπονητής και οι παίκτες για το πότε θα ξεκινήσουν και πάλι υποχρεώσεις αν ξεκινήσουν. Αλλά καμία ομάδα δεν μπορεί να περιμένει και να βάλει λουκέτο στο σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς. Mm-hmm. Ούτε καν η Liverpool που είναι η πιο πετυχημένη φετινή ομάδα, χωρίς αμφιβολία. Yeah. Η κάθε ομάδα χρειάζεται αλλαγές, χρειάζεται ενίσχυση, χρειάζονται παίκτες να αποχωρήσουν, παίκτες που είναι δανεικοί να αξιολογηθούν και να μπει σε εφαρμογή η επιστροφή τους ή ο εκ νέου δανεισμός τους ή η αποχώρησή τους. Έχει ο ΠΑΟΚ πολλούς παίκτες. Και ένα παραπάνω δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ Νίκο να περιμένει, γιατί η ομάδα χρειάζεται ανανέωση, χρειάζεται πολλά πράγματα η ομάδα. Δηλαδή δείχνει να είναι στα όρια της και υπάρχουν έτσι αρκετά ζητήματα που πρέπει να λυθούν και σοβαρές αποφάσεις. Καταρχήν θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ποιος θα είναι τεχνικός διευθυντής. Δεν νομίζω ο Μάριο Μπράγκο να συνεχίσει, άρα πρέπει να έρθει άλλος. Πρέπει να δει ο ΠΑΟΚ θα κάνει με τον Αμπέλ Φερέιρα. Δεν νομίζω να είναι 100% βέβαιη η παραμονή του. Αλλά ακόμα και να μην χρειαστεί προπονητής καινούριος και νέος τεχνικός διευθυντής, πρέπει ο ΠΑΟΚ να δει πώς θα πορευτεί την επόμενη χρονιά, γιατί από τη μία έχει ακόμα το βραχνά του financial fair play τώρα που μιλάμε, και από την άλλη έχει περιπτώσεις που χρήζουν άμεσης λύσεις. Δηλαδή, τι θα γίνει με το Μαωρίσιο. Τελειώνει το συμβόλαιό του. Τι θα γίνει με το Μάτος που και οι δύο πλευρές δεν θέλουν να κάνουν χρήση του όρου για αυτόματα ανανέωση βάσει των συμμετοχών. Νομίζω αν δεν τις έχει πιάσει ο Μάτος χρειάζεται άλλη μία-δύο, τυπικό είναι το θέμα. Mm-hmm. Και έχουν μπει συνειδητά και οι δύο πλευρές σε μια διαδικασία συζητήσεων και νέο συμβόλαιο. Είναι και ο Μάτος ένα γρανάζι της μηχανής πολύ σημαντικό τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Και με επιτυχημένη παρουσία όπως και ο Μαωρίσιο. Άρα μιλάμε για δύο παιδιά στη βασική ενδεκάδα που πρέπει να ξεκαθαρίσει το μέλλον τους. Και αυτά, και αυτές οι προσθέσεις είναι μόνο δύο, έτσι, από τις διάφορες άλλες τις οποίες θα πρέπει να δει. Κοιτάξτε, είναι δύο. Θα σου πω στα γρήγορα τώρα τι θα κάνω με τερματοφύλακα. Θα προχωρήσει σε αλλαγή ή θα πάει και τη νέα χρονιά με Πασχαλάκη Ζιβκοβίτς. Θα απολυθεί ο Γιαννούλης και του Βιερίνια το συμβόλαιο τελειώνει. Απλώς θα αφήνουμε λίγο δεύτερο, γιατί νομίζω ότι είναι θέμα δύο λεπτών τριών να συμφωνήσουν δύο πλευρές. Ναι. Και δεν νομίζω να υπάρξει και κάποια διαφοροποίηση. Mm-hmm. Αλλά το αν θα πορευτεί ο Γιαννούλης ή όχι είναι ένα ζήτημα. Θα πορευτεί ο ΠΑΟΚ και με Σβιντεύσκη, Ακπομ και τη νέα χρονιά, ή θα παραχωρηθεί ένα από τους δύο και θα πάρει ο ΠΑΟΚ ξανά ένα παίκτη πιο έμπειρο για την επίθεση του. Θα γυρίσουν κάποια παιδιά από τον δανεισμό, γιατί υπάρχουν παιδιά που τα πήγαν καλά. Όπως είναι σχεδόν όλα τα παιδιά που παίξαν στο Βόλο πέτος δανεικοί. Και ο Διαμαντής θα πήγε και καλά, και ο Μπαλογιάννης, και ο Τσαούσης, και ο Λίρατζης. Εντάξει, είναι πάρα πολλά θέματα για μια ποδοσφαιρική ομάδα και ένα περισσότερο όταν η ομάδα δεν είναι στρωμένη όπως είναι για παράδειγμα η Λίβερπουλ. Έχει θεματάκι ο ΠΑΟΚ και είναι αρκετά αυτά, οπότε όλα αυτά πρέπει να μπουν σιγά σιγά σε ράγες για να λυθούν. Και απαιτείται χρόνος. Mm-hmm. Και είναι καλό που μπαίνει αυτό στο τραπέζι από τον μεγαλομέτοχο στις 16 του Απρίλη και όχι στις 16 του Ιουνίου. Mm-hmm. Εντάξει, υπάρχει να λέω αρκετή δουλειά, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο η πρώτη ομάδα, έχει πάρα πάρα πολλά συμβόλαια, δηλαδή είναι πάρα πολύ κοιτανική, έχει παιδιά από την ΚΑΠΑ19. Νομίζω και ο κόσμος θέλει έτσι μια ανανέωση και να εμπλουτιστεί η ομάδα με παιδιά δικά της. Mm-hmm. Ίσως είναι μια πολύ καλή λύση για να απεμπλακεί και ο ΠΑΟΚ λίγο από το financial fair play. Βέβαια ναι, θα ανοίξει μια κουβέντα άλλη. Αυτό για να γίνει, νομίζω ότι είναι. Χρειάζονται αποφάσεις στο πλέον υψηλό επίπεδο. Δηλαδή, αν αλλάξει και λίγο τη λογική σου, πας μετά σε μια εντελώς άλλη φιλοσοφία. Κοίταξε, Νίκο, αυτή η κουβέντα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Συμφωνούμε και με πρόλαβες ότι πρέπει να υπάρχει απόφαση από ψηλά, ναι, για να είναι και ο προπονητής καλυμμένος μέσα εισαγωγικά, δηλαδή
δεν θα μπορούσε ο Λουτσέσκου να εμπιστευτεί νέα παιδιά πέρσι, ούτε ο Φερέιρα φέτος, όταν υπάρχει πίεση ότι πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα και το κύπελο. Ναι. Και εγώ αν ήμουν δεν θα έκανα επένδυση στα παιδιά, αν ήμουν προπονητής. Ναι. Αν υπάρχει όμως και νομίζω ότι για να γίνει κάτι τέτοιο που λέμε στα νέα παιδιά, πρέπει να είναι από το πλέον υψηλό επίπεδο ότι μας ενδιαφέρει αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο το κομμάτι του να πάρω το πρωτάθλημα ή να πάρω το κύπελο, με ενδιαφέρει αυτό. Είναι ξεκάθαρη αλλαγή φιλοσοφία, γιατί είσαι συγκεκριμένη φιλοσοφία ο ΠΑΟΚ τελευταία χρόνια. Κοίταξε, έτσι. Επειδή ο ΠΑΟΚ διαθέτει παιδιά υψηλού επίπεδου και ποιότητας, mm-hmm. νομίζω ότι δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Δηλαδή, ναι. εντάξει, ασφαλώς και δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ να ανεβάσει 15 παιδιά αντί κάπα 19. Εντάξει, αυτό είναι ανέφικτο, αλλά δεν νομίζω να στερήσει δυναμική από τον ΠΑΟΚ αν μαζί με τον Τσιγκάρα που είναι τώρα και τον Γαϊτανίδη και τον Μιχαηλίδη ανέβουν άλλοι δύο, ναι. τρεις. Αλλά να έχουν ρόλο αυτοί, εντάξει, όχι μόνο να παίρνει ένα μάτσο ο Μιχαηλίδης τον Απρίλιο και ο Τσιγκάρας ακόμα δεν έχει παίξει, ο Γαϊτανίδης επίσης. Ναι. Αλλά ξαναλέω, πρέπει να υπάρχει απόφαση άνωθεν, η οποία ναι. να γίνει γνωστή προς τα έξω, δηλαδή να μην κρατηθεί μεταξύ των τελεχών. Ακριβώς. Γιατί και ο κόσμος στην πρώτη στραβή πρέπει να ξέρει το τι γίνεται. Mm-hmm. Και να σου πω για κάτι, Νίκο, το λέμε χρόνια, πραγματικά δεν γίνεται να φεύγουν τα ταμεία χρήματα, εκατομμύρια ευρώ για παίκτες όπως ο Εσίτη, και να μην παίζει ο Μπαλογιάννης ή ο Χατζηστραβός ή ο Τσιγκάρας. Δηλαδή πραγματικά μπορεί να αδικούμε τον Νιγηριανό, γιατί είναι η πρώτη χρονιά στον ΠΑΟΚ, αλλά και του χρόνου να είναι ένας άλλος παίκτης όπως έγινε με το Μίσιτς. Αλλά λογικά δεν νομίζω φέτος ο Μπαλογιάννης, ο Τσιγκάρας, ο Χατζηστραβός, έχει πολλούς χαφ ο ΠΑΟΚ, να πρόσφεραν λιγότερα από τον Εσίτη. Ναι. Θα πρέπει κάποτε να μπει ένα φρένο σε όλο αυτό, γιατί πραγματικά και χρήματα πολλά δίνονται για τις ακαδημίες και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να εξαργυρώσει αυτή την επένδυση. Και στο φινάλε, αν ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να εκμεταλλευτεί τα παιδιά που βγάζει, ξαναλέω, που είναι παίκτες υψηλών υπογεγραφών, ας ρίξει τα χρήματα στο σκάουτινγκ. Δεν υπάρχει δηλαδή λόγος να επενδύονται τόσα πολλά χρήματα στις ακαδημίες, γιατί μιλάμε για 3 εκατομμύρια το χρόνο κοντά. Σωστά. Σωστά. Γενικά αυτό που έχει, αυτό που έχει μπροστά της η ομάδα το καλοκαίρι, η ομάδα δεν εννοώ το αγωνιστικό καθαρά, εννοώ όλος ο οργανισμός, είναι πολύ σημαντικό, πολύ κοντικό για το πώς θα λειτουργήσει από εδώ και πέρα. Ναι, με την ελπίδα βέβαια ότι θα γίνει λίγο πιο ανθρώπινο το πρωτάθλημα και θα μειωθούν οι κυρσάβες και οι υπόλοιποι που μας φάνε κάθε Κυριακή στα ωριά μας. Αυτή είναι άλλη κουβέντα. Αλλά θα πρέπει ο ΠΑΟΚ λίγο να πάει σε ένα πιο ποδοσφαιρικό μοντέλο και να ξανασχεδιάσει έτσι μια νέα ομάδα, γιατί είναι πραγματικότητα ότι όλα τα παιδιά αυτά που δώσαν στην ομάδα και στον κόσμο πάρα πολλές χαρές και νίκες, είναι σε μια προχωρημένη σχετικά ποδοσφαιρική ηλικία. Και ο Μαωρίσιο και ο Μπίσεσβαρ και ο Βαρέλα και ο Μάτος και ο Βιερίνια είναι 32-33 πλάς οι περισσότεροι εξ αυτών. Και θα πρέπει λίγο να υπάρχει μια έτσι ανανέωση. Πρέπει να πάρουν σωστές αποφάσεις. Ξαναλέω, είναι καλό που μπαίνει στο τραπέζι από τώρα μέσα Απριλίου και όχι μέσα Ιουνίου ή Ιουλίου. Θα χρειαστούν βέβαια και οι άνθρωποι για να τρέξουν όλο αυτό. Είναι μια δουλειά που έχει πολλά μέτωπα και θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις όχι υπό την πίεση του χρόνου, όπως έγινε φέτος το καλοκαίρι για παράδειγμα, σε 2-3 περιπτώσεις, αλλά με καθαρό μυαλό και ίσως βγει σε καλό, γιατί έχω εικόνα για τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, ειδικά σε επίπεδο mm-hmm. K17 και 19 τα τελευταία χρόνια, mm-hmm. Ίσως βγει σε καλό και αυτό με το financial fair play. Γιατί δεν υπάρχει νόημα να πωληθεί ένας παίχτης, για παράδειγμα ο Γιαννούλης, ο Λινιός, ο Σβιντζέλης και ο Άκπομ, να πάρει ο ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, 5 εκατομμύρια ευρώ ή 7 και να δώσει τα ίδια χρήματα για να πάρει έναν παίκτη από τη Βραζιλία που θα τον περιμένει 2 χρόνια για να βγει η επένδυση. Ναι. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να αρχίζει να διώχνει ο πάνω του τον βραχνά. Επίσης έχει συμβόλαια όπως είναι του Βέρμπλουμ με 1,5 εκατομμύριο και δεν ξέρει τι θα κάνει με τον Βέρμπλουμ. Θα είναι έτοιμος το καλοκαίρι, έχει ο ΠΑΟΚ την υπομονή και θέλει ο ίδιος να ξαναπαίξει ποδόσφαιρο, είναι σε θέση να παίξει. Αν πάρουμε ξαναλέω το ρόστερ ένα προς έναν,
Θα σου πω πάνω από 10 περιπτώσεις, 10 εκκρεμότητες. Ναι. Είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήματα και νομίζω ότι είναι σε, παρότι έχει πάρει τίτλους μέσα σε αυτή τη τριετία, νομίζω το καλοκαίρι που έχει μπροστά της η ομάδα είναι ανάλογα απαιτητικό, ίσως και περισσότερο απαιτητικό από το καλοκαίρι που ήρθε ο Μάτος, που ήρθε τότε ο Κάνιας, αν θυμάμαι καλά, ο Σάχος, ναι, ναι, τότε εκείνη. Καλοκαίρι του 16 ή του 15. Ναι. Δεν θυμάμαι. Τότε. Που γίνανε όντως κινήσεις συγκεκριμένες, με συγκεκριμένες ηλικίες, συγκεκριμένους παίκτες, για να φτάσει η ομάδα στο σημείο να διεκδικεί να πάρει τίτλους. Το έκανε, τώρα μπαίνει σε μια άλλη φάση. Λογικά. Οπότε το καλοκαίρι που έχει μπροστά της είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Και ξαναλέω, είναι κομβικό να αποφασίσει ο ΠΑΟΚ αν θα συνεχίσει ο Φερέρα ή όχι. Mm-hmm. Γιατί yeah. πώς θα κάνει σχεδιασμό αν δεν είσαι σίγουρος. Μπορεί οι άνθρωποι να είναι, εντάξει. Απλώς δεν μπορώ εγώ να μεταφέρω άποψη από το μυαλό μου, να την πασάρω σαν ρεπορτάζ και να πω ότι ο Ιβάν Σαββίδης σκέφτεται αυτό. Ναι, ναι. Το αφήνω σε άλλους τη δουλειά αυτή που την κάνουν πολύ καλά. Ναι. Ότι πηγές γύρω το Σαββίδη ή ο Σαββίδης λέει αυτό, εντάξει, τα παραμύθια ας τα πούν αλλού και ας τα ακούσουν άλλοι από αλλού. Αν ο Ιβάν Σαββίδης έχει αποφασίσει ότι θα παραμείνει ο Φερέιρα, οκ, okay, διευκολύνεται λίγο όλο αυτό. Γιατί όντως θα μπορεί να πει κάποιος που υποστηρίζει Φερέιρα, αν και είναι λίγοι αυτοί, εδώ που τώρα που μιλάμε, ότι δεν είχε τα εργαλεία που ήθελε ο Φερέιρα. Είναι και αυτό μια αλήθεια. Αλλά δεν αποτελεί και συγχωροχάρτη για τον Πορτογάλο και τα λάθη που έχει κάνει. Αν αποφασιστεί να υπάρξει αλλαγή στον πάγκο, ποιος θα είναι ο νέος προπονητής, πότε θα έρθει και αυτός τι παίζει ακριβώς ο καινούριος, οπότε για να προσαρμόσουμε και το πλάνο, το μεταγραφικό και το σχεδιασμό πάνω του. Είναι λίγο το πράγμα πολύπλοκο. Αλλά ίσως ξαναλέω, το financial fair play οδηγεί στον ΠΑΟΚ σε σωστές αποφάσεις, γιατί πραγματικά είναι κρίμα που υπάρχουν παιδιά, ασφαλώς όχι όλα, που μπορούν να φορέσουν την φανέλα της πρώτης ομάδας και μέσα από δουλειά σε 2-3 χρόνια να μιλάμε για σούπερ επενδύσεις. Γιατί τώρα που μιλάμε, Νίκο, και το έχω ξαναπεί, είναι η πραγματικότητα, τα περισσότερα παιδιά των ακαδημιών του ΠΑΟΚ θέλουν να φύγουν από τον ΠΑΟΚ. Όχι γιατί δεν αγαπάνε την ομάδα, αλλά γιατί βλέπουν ότι δύσκολα θα μπορούν να παίξουν στην πρώτη ομάδα. Θέλουν να παίξουν, έτσι ακριβώς. Όλα τα παιδιά αγαπάνε τον ΠΑΟΚ, πολλά των οποίων είναι και φίλοι του ΠΑΟΚ από τα γενοφάσκια τους, αλλά βλέποντας ότι οι συνομήλικοί τους δεν βρίσκουν χρόνο, σου λέει θα παίξω στη Σκωτία, στην Ιταλία, στο Βέλγιο, ακόμα και ας μην είναι σε ομάδα top επίπεδου. Ναι. Δεν θα πάει στη Λίβερπουλ. Εντάξει, αλλά μπορούν να πάνε στη West Brom για παράδειγμα. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς εξελιχθεί. Το θέμα είναι να δούμε σε πρώτη φάση τι θα αποφασίσει αύριο η UEFA. Νομίζω ότι δύσκολα θα γίνει το Euro. Mm-hmm. Παρότι οι Τούρκοι ενδιαφέρονται να το πάρουν, γιατί λέει εμείς δεν έχουμε κορονοϊό. Άλλο πάλι και αυτό. Ας πάρουν και το NBA οι Τούρκοι, άμα είναι, να πηγαίνουμε να δούμε κανένα ματσάκι. Mm-hmm. Εμείς που δεν έχουμε δει ματσάκι του NBA ακόμα. Mm-hmm. Οπότε ένα είναι της UEFA και να δούμε πώς θα εξελιχθεί από αύριο το θέμα της πολιτοκτησίας της Φερόμενης και της καταγγελίας της ΠΑΕ Ολυμπιακός και πότε θα έχουμε και πάλι δράση, αν και φυσικά το σημαντικότερο όλων, για να το κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, είναι να έχουμε όλη την υγεία μας και να τελειώσει γρήγορα όλη αυτή η κατάσταση που είναι δύσκολη πολύ. Ναι. Και επειδή είμαστε και οι δύο και οι περισσότεροι μας ακούνε μέσα στην αγορά κινούμαστε, mm-hmm. Το δύσκολο δεν είναι που θα κάτσουμε σπίτι μας. Το δύσκολο είναι πώς θα μπορέσει πάλι έτσι η καθημερινότητά μας να βρει το δρόμο της. Ναι, ναι. Το να ξανακινηθεί το χρήμα, να φύγει από πάνω μας ο πανικός. Αλλά το βασικό όλων είναι να είμαστε όλοι γεροί και εμείς και οι δικοί μας άνθρωποι και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε νομίζω. Και το σχεδιασμό και τα πρωταθλήματα και την αγορά και τα χρήματα και όλα. Ωραία. Ωραία, Στέργιο. Ωραία. Θα μου δώσεις, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, φιλαράκι μου. Ένα πεντάλεπτο αύριο, θα μου δώσεις αύριο ένα πεντάλεπτο, ναι, να κάνουμε ένα ένθετο για ποια σειρά να δει ο κόσμος που πάει στραβωθεί. Ναι, θα το γυρίσουμε λίγο, ρε φίλε. Το κάνουμε λίγο τη Μογιαννάκη, λίγο ο Κουλτσογιαννόπουλος. Παρασύρεται σε ανούσιες επιλογές, Νίκο, καταλαβαίνω. Από αυτά που βλέπω. Ωραία, έγινε. Γιατί που γράφουν, γιατί έχει γεμίσει το διαδίκτυο με τις 10 σειρές πρέπει να δείτε και αυτό γράφω. Ναι. Θα σας πω εγώ αύριο. Τι πρέπει να δείτε. Ωραία. Έγινε, Στέργιο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φιλαράκι μου, καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από τον Στέργιο Αναστασιάδη. Θα πάμε κατευθείαν στο διάλειμμα, γιατί τραβήξαμε λίγο παραπάνω και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάω Κωστάς, θα πάμε μέχρι και τις 9. Είπαμε αρκετά με τον Στέργιο τον Αναστασιάδη όσον αφορά και το κομμάτι φυσικά του κορονοϊού που δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστο. Είναι αυτό που έχει αλλάξει ουσιαστικά τις ζωές όλων μας τα τελευταία 24 ώρα και φυσικά για τα του ποδοσφαίρου. Στην εισαγωγή μας είπαμε κάποια πράγματα για τον μπάσκετ. Σήμερα ο ΠΑΟΚ ενημέρωσε και επίσημα, να το πω έτσι, ότι με άδεια οι παίκτες του, οι ξένοι παίκτες μπορούν να αναχωρήσουν για τις πατρίδες τους. Προφανώς και με την κατάσταση που επικρατεί, η άδεια αυτή δεν έχει κάποια καταληκτική ημερομηνία, γιατί κανείς δεν ξέρει σήμερα που μιλάμε αν και κατά πόσο θα πρέπει ουσιαστικά να γυρίσουν, γιατί δεν ξέρουμε αν θα επιστρέψει και το πρωτάθλημα. Και να πω την αλήθεια, δεδομένου χρονική στιγμή, εμένα μου φαίνεται αρκετά δύσκολο κάτι τέτοιο. Είπα και πιο πριν ότι στο μπάσκετ υπάρχουν κάποιες αποφάσεις για κάποια πρωταθλήματα. Δεν ξέρω αν αποτελούν οδηγό για άλλα, αλλά έχουμε μια πρώτη εικόνα. Δηλαδή, αν στο ποδόσφαιρο οι περισσότεροι περιμένουν το κομμάτι που έχει να κάνει κυρίως με την UEFA, στο μπάσκετ έχουμε κάποιες αποφάσεις που έχουν να κάνουν με πρωταθλήματα που ουσιαστικά τελειώνουν στο σημείο στο οποίο διακόπηκαν. Παίρνει το πρωτάθλημα ο πρώτος και ουσιαστικά οι ομάδες συνεχίζουν όσο έχουν στην επόμενη σεζόν. Προφανώς και αυτό το σενάριο παίζει και για την Basket League. Παίζουν και άλλα σενάρια για την Basket League. Γενικά μην ξεχνάτε ότι και πέρσι το καλοκαίρι παίξαν έτσι διάφορα σενάρια για την Basket League, όχι για αύξηση των ομάδων, κάτι που τελικά δεν έγινε. Αυτό το σενάριο παίζει και τώρα. Παίζει ακόμα και η μείωση των ομάδων. Έτσι. Και αυτό έπαιξε πέρσι και παραμένει σαν μια επιλογή. Απλά και για την Basket League είναι έτσι αρκετά, νομίζω, νωρίς για να ξέρουμε ακριβώς το τι μελιγενέστε. Γιατί ας πούμε σήμερα που μιλάμε μπορεί να μην είμαστε σίγουροι για το αν και κατά πόσο το πρωτάθλημα και οι ομάδες θα επιστρέψουν στα γήπεδα, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι και ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή μπορεί το θέμα να ελεχθεί και σε περίπου, ξέρω εγώ, 2-3 εβδομάδες να επιστρέψουν όλοι για να παίξουν. Οπότε εκεί να γίνει μια άλλη κουβέντα μετά για το πώς θα γίνουν οι αγωνιστικές και όλα αυτά. Μου φαίνεται αρκετά δύσκολο βέβαια κάτι τέτοιο. Ξαναλέω ότι αυτή την κίνηση που έκανε ο ΠΑΟΚ έχουν κάνει σχεδόν όλες οι ομάδες στην Ελλάδα, δηλαδή να έχουν αφήσει τους ξένους παίκτες να φύγουν, να πάνε στις πατρίδες τους και να περιμένουν νέα ενημέρωση. Και από εκεί και πέρα να δούνε πώς θα πορευτούν. Μην ξεχνάμε ότι δεν γίνονται ούτε προπονήσεις, έτσι. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Έχει και αυτό τη σημασία του, γιατί δεν είναι ότι δεν γίνονται αγώνες, αλλά τουλάχιστον οι παίκτες, έστω και ατομικά, βρίσκονται στο γήπεδο, κάνουν το πρόγραμμά τους. Δεν υπάρχουν καν προπονήσεις μέχρι τις 27 Μαρτίου τουλάχιστον, οπότε είναι αναμενόμενο, νομίζω, οι ομάδες να λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Αν δεν κάνω λάθος, ο Πότς Παναχωρέ αύριο είναι ο Σόρτερ και ο Μπράουν και αυτός νομίζω αύριο ή την Τετάρτη. Περισσότεροι προφανώς και οι Αμερικανοί θα φύγουν στις πατρίδες τους να είναι με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, δηλαδή να είναι δίπλα τους, γιατί και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού το θέμα είναι σοβαρό και εκεί θέλουν να το ελέγξουν το ζήτημα όσο μπορούν, έτσι. Είναι μια κατάσταση πολύ έτσι πρωτόγνωρη για όλους, είναι μια κατάσταση πολύ περίεργη, αλλά όπως έχω ξαναπεί πρέπει όλοι ουσιαστικά αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή βλέπουμε και κάνουμε. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα με σιγουριά. Έβλεπα πριν ότι για την ACB, το πρωτάθλημα της Ισπανίας, το λουκέτο θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Απριλίου σε αυτή τη φάση. Δηλαδή μιλάμε για σχεδόν 1,5 μήνα μετά.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η διαδικασία έχει δρόμο ακόμα για να δούμε το πώς θα εξελιχθεί. Σκεφτείτε ότι η ΑΣΕΜΠΕ, για παράδειγμα, είναι μια λίγα που το επίπεδο της οργάνωσής είναι αρκετά υψηλό. Αντιλαμβάνεστε ότι κάτι ανάλογο δεν συμβαίνει και τόσο στην Basket League. Οπότε όλα αυτά θέλουν το χρόνο τους. Θέλουν το χρόνο τους και έτσι θέλουν την υπομονή για να δούμε το πώς θα εξελιχθεί. Οπότε περιμένουμε, είπαμε την εξέλιξη τη σημερινή, γιατί ουσιαστικά δεν είναι κάτι που δεν το περιμέναμε. Έτσι, ξαναλέω ότι σχεδόν όλες οι ομάδες, νομίζω ο Ολυμπιακός ήταν από τους πρώτους, ο Προμηθέας και στον Παναθηναϊκό, δεν τη γίνεται καλά, στον Παναθηναϊκό γίνονται και άλλα πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, λέμε τώρα, λέγαμε εμείς την προηγούμενη εβδομάδα και συζητούσαμε και λέγαμε ότι αν γίνει διακοπή, για πόσο καιρό θα είναι και τι θα γίνει με τους Αμερικανούς. Και στο Παναθηναϊκό, με το που γίνεται αυτή η διακοπή, φεύγει ο Πιτίνο και μάλιστα όχι απλά φεύγει και πάει στην Αμερική, συμφωνεί και με κολεγιακή ομάδα. Δηλαδή, είναι πολύ περίεργη η κατάσταση. Έτσι, είναι ένα πολύ περίεργο σκηνικό, αλλά αυτό είναι και με αυτό πρέπει να πορευτούμε όλοι. Λοιπόν, αυτά και μετά του μπάσκετ, έτσι, με τη σημερινή εξέλιξη που έχει να κάνει με την άδεια ουσιαστικά της ομάδας τους ξένους να αποχωρήσουν, να αναχωρήσουν μάλλον για τις πατρίδες τους. Και από εκεί πέρα θα δούμε πώς θα πορευτεί η όλη υπόθεση. Να δούμε βασικά από εκεί πέρα ποιο το σημαντικό είναι, το ποια θα είναι η κεντρική απόφαση για το πρωτάθλημα και όχι τόσο το τι θα κάνουν οι ομάδες από εδώ και πέρα. Πώς θα πορευτεί το πρωτάθλημα από εδώ και πέρα και αν θα έχουμε και εμείς εδώ μια ανάλογη απόφαση όπως υπήρχε στη Λιθουανία για παράδειγμα, από το πρωτάθλημα του Πιρζαλγκύρης, δηλαδή με οριστικό τέλος του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει όσο έχει με τις 14 ομάδες, με πρωταθλητή τον πρώτο και να δούμε από εκεί και πέρα το πώς θα εξελιχθεί. Φεύγει δηλαδή πια η κατάσταση από το κομμάτι που έχει να κάνει με το τι κάνουν οι ομάδες και έχει να κάνει με ό,τι κάνει η Λίγκα. Λοιπόν, αυτά σιγά σιγά από εμάς. Ολοκληρώνουμε νομίζω τη σημερινή μας τηλεεκπομπή που είχε το ενδιαφέρον της. Θα ζήσουμε αυτή την πραγματικότητα. Μαζί μας φυσικά πάντα η Στοίχημαν. Στη Στοίχημαν έχετε κάθε μέρα τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά, μια πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών, ακόμα και σε ημέρες όπως αυτές που υπάρχουν πάρα πολλές αναβολές σε πρωταθλήματα. Στη Στοίχημαν θα βρείτε πάρα πολλές επιλογές και πάλι. Στη Στοίχημαν επίσης μπορείτε να έχετε το live καζίνο 24 ώρες 24 ώρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ρουλέτα και blackjack για πολλές συγκινήσεις, για ακόμα περισσότερο παιχνίδι. Στη Στοίχημαν φυσικά έχει επιστρέψει εδώ και κάποιες μέρες το σερί, το οποίο μιλάμε για μια εφαρμογή που την αγαπήσατε πολύ μετά το Μουντιάλ της Ρωσίας. Κατεβάζετε το σερί application είτε για Android είτε για iOS και έτσι μπορείτε να διεκδικείτε κάθε μήνα όσο πιο μεγάλο το σερί σας, να φτάσετε να διεκδικήσετε μέχρι και 100.000 ευρώ. Ακόμα και αν δεν τα καταφέρετε, μπορείτε επίσης να διεκδικήσετε άλλα έτσι μεγάλα έπαθλα μέσα από την Stoiximan.gr και βέβαια με το παιχνίδι κάθε μέρα να βελτιώνεται, με την εμπειρία να γίνεται όλο και πιο έτσι ενδιαφέρουσα. Stoiximan έχετε live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, έχετε cash out, έχετε πάρα πάρα πολλές επιλογές καθημερινά. Μαζί μας φυσικά είναι και η BEASY με το BEASY router. Για εσάς που χρησιμοποιείτε υπηρεσίες streaming, για εσάς που βλέπετε παιχνίδια στη web TV, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει κάτι πιο εκνευριστικό από το να κολλάει ο ήχος ή η εικόνα σας την ώρα που παρακολουθείτε κάτι. Αυτό το πράγμα μπορείτε να σταματήσετε ουσιαστικά με την επιλογή του router της BEASY. Δηλαδή μιλάμε για ένα router το οποίο εσείς επιλέγετε πού θα δίνετε προτεραιότητα, σε ποια συσκευή. Δηλαδή αν το router σας αυτή τη στιγμή για παράδειγμα δίνει ίντερνετ στο κινητό σας, στην τηλεόραση και στον υπολογιστή, εκεί που βλέπετε αυτό που θέλετε να δείτε, το επιλέγετε μέσα από το router να δίνει εκεί τη ταχύτητα και έτσι να παρακολουθείτε χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Όλα αυτά από την BEASY. Μιλάμε για ένα router πολύ διαφορετικό από τα router των παρόχων τηλεφωνίας. BEASY router λοιπόν πάντα μαζί μας και για εσάς
που θέλετε να βλέπετε Web TV και υπηρεσίες streaming χωρίς κολλήματα. Αυτά λοιπόν από εμάς για σήμερα. Μένουμε όλοι σπίτι, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Τηρούμε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Όσο μπορούμε, ελαχιστοποιούμε τις μετακινήσεις. Υπομονή θα κάνουμε και θα περάσει και αυτό. Πάνω απ' όλα είναι η δημόσια υγεία, μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτά λοιπόν από εμάς. Ακολουθεί Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο. Εμείς αύριο σε 7.30, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος και κορονοϊού μάλλον επιτρέποντος, θα είμαστε μαζί σας. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε ό,τι κάνετε.